Αρχικά χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι ο κάθε άνθρωπος παίζει στο δικό του πρόγραμμα. Όταν το κατανοήσεις, όταν το αντιληφθείς αυτό, η ζωή σου αρχίζει και απλοποιείται. Διότι δεν κάνεις προσωπικά, δεν τα παίρνεις προσωπικά αυτά τα οποία λέει ο άλλος για εσένα. Γιατί για κάθε τι το οποίο λέει, για κάθε τι το οποίο αισθάνεται, υπάρχει ένα συγκεκριμένο προγραμματάκι. Υπάρχουν οι νευρώνες οι οποίοι κάνουν σύνδεση και κάνουν έτσι πυροδότηση αυτού του προγράμματος. Είναι συνεχώς σε λειτουργία και ανάλογα με την περίσταση αυτό ενεργοποιείται και αυτό δημιουργεί στη ζωή σου συναισθηματικά. Αυτή είναι η δράση και η αντίδραση η οποία θα έχεις. Γι' αυτό, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας εξαιρετικός τρόπος για να καταλάβουμε πώς δουλεύει όλο αυτό το σύστημα είναι να ξεκινήσουμε να παρατηρούμε τις ίδιες μας τις σκέψεις, τις ίδιες μας τις δράσεις. Βέβαια, είναι το πρώτο στάδιο ουσιαστικά για τον μετασχηματισμό της ζωής, για τον μετασχηματισμό της ενέργειας, για να αλλάξεις τη ζωή σου. Δεν φτάνει μόνο η παρατήρηση. Χρειάζεται να γίνεις ενεργός, δημιουργός, μέσα από τη διαδικασία της υλοποίησης, μέσα από τη διαδικασία του διαλογισμού, για να αλλάξεις οτιδήποτε θέλεις στη ζωή σου. Είναι ο καλύτερος τρόπος, ο οποίος ξέρω, ο οποίος γνωρίζω. Πάρα πολύ λοιπόν δυνατό εργαλείο είναι η σκέψη σου, το συναίσθημά σου και η δράση σου. Και αυτό που μπορείς να αλλάξεις πάρα πολύ εύκολα είναι η καθημερινή σου δράση. Το πώς εσύ δράσεις. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο θα σε βοηθήσει είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεσαι. Παρατήρησε πώς εκφράζεσαι. Παρατήρησε τις λέξεις τις οποίες βγάζεις από το στόμα σου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και θέλω να ξεκινήσεις να γράφεις αυτές τις λέξεις τις οποίες γράφεις. Για να αρχίσεις να γίνεσαι συνειδητός σε αυτό το οποίο δημιουργείς. Και ξέρεις πότε θα το κάνεις αυτό? Όταν θα έρθεις σε στιγμές που θα είσαι μόνος σου. Δεν μπορείς συνεχώς να ζεις σε μια μηχανικότητα και να περιμένεις ότι θα αλλάξει η ζωή σου, να περιμένεις ότι μπορείς να αλλάξεις ουσιαστικά τη σκέψη σου και το συναίσθημά σου. Όταν συνεχώς είσαι στον μηχανικό τρόπο, στην ασυνείδητη αυτή κατάσταση, η ασυνείδητα, υποσυνείδητα και ασυνείδητα προγράμματα, αλλά λειτουργείς ή ασυνείδητα και μηχανικά μέσα από τα υποσυνείδητα προγράμματα τα οποία έχεις, τότε ουσιαστικά δεν πρόκειται να αλλάξεις γιατί δεν είσαι συνειδητός. Σας αγαπάω, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί, σας θέλω την αγάπη μου, παιδιά. Οπότε για να δεις πραγματικά τα προγράμματα που χρειάζονται αλλαγή, χρειάζεται όντως να μείνεις ηρεμία, να μείνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να κάνεις αυτή την επίσκεψη ουσιαστικά στη σκέψη σου την προηγούμενη μέρα. Τι είπες, τι σκέφτηκες, τι συνέβη, ποιες ήταν οι δράσεις σου, πώς μπορείς αυτός να το εξελίξεις, να κάνεις αυτή την ερώτηση στον ίδιο στον εαυτό, πώς μπορώ να εξελίξω τις σκέψεις μου. Συνήθως η πρώτη σκέψη η οποία έρχεται είναι από το πρόγραμμα, είναι από το υποσυνείδητο. Αλλά η σκέψη, η δεύτερη η οποία έρχεται, μπορεί να αλλάξει. Και το δύσκολο κομμάτι το οποίο συνήθως σκέφτεται ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια του διαλογισμού είναι η επόμενη σκέψη η οποία έρχεται. Οπότε την επόμενη σκέψη μπορείς να την αλλάξεις γιατί εκεί είσαι στο συνειδητό κομμάτι, είσαι εκτός προγράμματος. Αλλά χρειάζεται παρατήρηση για να αλλάξεις αυτή την δεύτερη σκέψη. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Εκείνη τη στιγμή που είσαι μόνος σου, χαλαρός, όμορφα και ωραία, κάτσε να γράψεις. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Στην αρχή είναι δύσκολο, μετά γίνεται εύκολο και μετά δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε εύκολο. Απλά έχεις χακάρει το πρόγραμμα και έχεις δημιουργήσει μια αυτόματη συμπεριφορά. Τελείωσε. Πάω το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο. Το subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια με πάρα πολύ πληροφορία, πάρα πολύ γνώση, πάρα πολύ όμορφα πραγματάκια. Επίσης έχει ένα κουμπί, κοινοποίηση, αντιγραφή και κοινοποίηση το βιντεάκι όπου θέλεις, το ανεβάζεις, το στέλνεις σε όποια πλατφόρμα θέλεις, το στέλνεις σε όποιον φίλο σου θέλεις που πιστεύεις ότι μπορεί να τον βοηθήσει, κάτι μπορεί να του δώσει. Κάτι μπορεί να το ανάψει μέσα του, μία φλόγα, ένα σπίτι το οποίο είναι έτοιμο για να πυροδοτηθεί. Για να φύγει από τη θλίψη, από την κατάθλιψη, από τον καναπέ, από αυτό που τον δυσκολεύει πραγματικά. Να κινητοποιηθεί συναισθηματικά, με δυναμική κινητοποίηση μέσα από τη δράση την οποία θα αποκτήσει πηγαίνοντας εκεί έξω. Ενεργοποιώντας το σώμα του. Και εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Νούμερο 1 λοιπόν, που το λέω πάρα πολύ συχνά, επειδή η ενέργεια είναι συνέστημα και το συνέστημα συνεχώς κινείται μέσα σου, χρειάζεται να κινήσεις το συνέστημά σου.
Πώς θα κινήσεις το συναίσθημά σου? Θα το κινήσεις το συναίσθημά σου μέσα από την κίνηση του σώματος, μέσα από την αναπνοή. Και αυτός ο συνδυασμός της κίνησης του σώματος, της αναπνοής, του γραψίματος, της αγάπης για εσένα, της συμπόνιας για εσένα, της κατανόησης για τον ίδιο στον εαυτό, της ενσυναίσθησης για τον ίδιο στον εαυτό. Κοίτα, έχω ενσυναίσθηση για τον ίδιο μου τον εαυτό. Με καταλαβαίνω, με κατανοώ, με αγαπάω, συγχωρώ και δημιουργώ χώρο μέσα μου για να προχωρήσω. Συγχωρώ τους ανθρώπους, συγχωρώ όμως εμένα. Και δημιουργώ χώρο. Συγχωρώ, δημιουργώ χώρο. Συγχωρώ, δημιουργώ χώρο, ξέρεις πού, εδώ, στην καρδιά. Δημιουργώ χώρο συναισθηματικό. Είμαι συναισθηματικά διαθέσιμος για τον ίδιο μου τον εαυτό. Για να δημιουργήσω και να φτιάξω στη ζωή μου οτιδήποτε θέλω. Παρατηρώ μέσα από τη συγχώρεση πώς γίνεται ουσιαστικά ο μετασχηματισμός του συναισθήματος. Και φεύγω από την ενοχή, από τη λύπη, από τον φόβο, από το φθόνο. Από αυτά όλα τα συναισθήματα τα οποία με κρατάνε συγχώρεση. Συγχώρω, δημιουργώ χώρο. Όλες οι θεραπείες, όλες, το healing όλο, δημιουργείται μέσα από την καρδιά. Το healing όλο δημιουργείται μέσα από το μυαλό. Όταν η καρδιά θεραπεύει το μυαλό και το μυαλό θεραπεύει την καρδιά, και δημιουργείται συνοχή μέσα σε αυτά τα δύο εξαιρετικά εργαλεία τα οποία έχεις, τα ενεργειακά κέντρα τα οποία έχεις. Και θα παρατηρήσεις ότι όταν θα φέρεις τα χέρια σου εδώ και θα φέρεις και την επίγνωσή σου εδώ, έκτο ενεργειακό κέντρο, τέταρτο ενεργειακό κέντρο, θα δεις πώς αυτό το μούδιασμα και αυτή η συνοχή η οποία θα δημιουργηθεί μέσα από τον διαλογισμό και μέσα από την αναπνοή θα σε εκτινάξει και θα σε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Και πώς θα συνδεθεί η καρδιά, το μυαλό και ο λόγος σου, και ο λόγος σου θα πηγάζει μέσα την καρδιά σου με συνέστημα, με αγάπη, με προσφορά, με αλληλεγγύη, με συμπόνια για τον συνάνθρωπο. Και εκεί θα μπορείς να λειτουργήσεις με την εσωτερική σου όραση για το τι θέλεις εσύ πραγματικά και γιατί τι μπορεί να προσφέρει στον συνάνθρωπό σου. Σύνδεση λοιπόν. Μην είσαι συνδεδεμένος συνεχώς κάτω. Συνεχώς συνδεδεμένος κάτω στα κάτω ενεργειακά κέντρα, τα οποία είναι τα κέντρα της επιβίωσης, της χώνεψης, της χώνεψης του φαγητού, των συναισθημάτων, της ζωώδης αυτής κατάστασης της σεξουαλικής ενέργειας, την οποία τη χρησιμοποιείς άσκοπα δεξιά και αριστερά ίσως πολλές φορές. Με το να αυνανίζεσαι παραδείγματος χάρη κάθε μέρα. Με το να αναλώνεσαι μόνο σε θέματα ότι θέλω απλά να κάνω σεξ και όχι να είναι ποιοτικό το σεξ, ναι, να είναι ποιοτικό με τον άνθρωπό σου, με ωραίες ποιότητες, με ωραία συναισθήματα. Και όπως έχω πει, η σεξουαλική ενέργεια είναι μια ενέργεια υλοποίησης, είναι από τις πιο δυνατές ενέργειες υλοποίησης, γιατί φαντάσου ότι με την ενέργεια αυτή δημιουργείς ανθρώπους, έρχονται άνθρωποι στον κόσμο, φυτεύεις το σπόρο και έρχονται άνθρωποι με τη σεξουαλική ενέργεια της γυναίκας και του άντρα. Αυτό δεν είναι καταπληκτικό? Οπότε, πόση δύναμη έχει αυτή η ενέργεια της υλοποίησης για οτιδήποτε και αν θες να φτιάξεις τη ζωή σου? Είμαι ευγνώμων και χαρούμενος και ενεργοποιώ τώρα τη σεξουαλική μου ενέργεια για το ανώτερο καλό μου και δημιουργώ καθημερινά, σε υψηλή ποιότητα, οτιδήποτε θέλω να δημιουργήσω εδώ και τώρα. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Βάλτε όμως και σε πράξη. Μπορεί να το βάλεις και κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Οπότε, έχουμε πει διάφορα πάλι σήμερα, ωραία πράγματα. Έχουμε πει το γράψιμο, έχουμε πει το χώρο που δημιουργεί στον συναισθηματικό, έχουμε πει για την σεξουαλική ενέργεια, πόσα όμορφα πράγματα που αν τα τοποθετήσεις πραγματικά θα δεις την τεράστια αλλαγή. Έχουμε πει την κίνηση του σώματος, την οποία χρειάζεται να την βάλεις καθημερινά, την αναπνοή. Χρειάζεται να αρχίσουμε να προσέχουμε το σώμα μας, παιδιά. Να του συμπεριφερόμαστε ωραία. Να είμαστε σε μια έτσι διαδικασία αποτοξίνωσης κάποιες μέρες. Συναισθηματικής, νοητικής, σωματικής αποτοξίνωσης. Είναι καλό να έχεις, πράγματος χάρη μια φορά τη βδομάδα, να βάζεις την αφαγεία μέσα σου. Τα φρούτα, ξέρω εγώ, μια ημέρα. Να προσπαθείς να τρως, ξέρω εγώ, μια μέρα σαλάτα για να γίνει αυτή η εντερική αποτοξίνωση. Τρεις εγκεφάλους έχουμε, καρδιά, εγκέφαλους. Έχουμε τρεις εγκεφάλους, εγκέφαλους, καρδιά και το έντερο.
τα οποία οι επιστήμονες πλέον έχουν βρει σε αυτά τα τρία κέντρα, σε αυτά τα τρία όργανα, ότι υπάρχουν νευρώνες. Καλά, εδώ το ξέραμε, αλλά υπάρχουν και εδώ, υπάρχουν και εδώ. Και πώς έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές που λένε ότι η ευτυχία ξεκινάει, η ηρεμία ξεκινάει από την κατάσταση του εντέρου, όταν το έντερο νοσεί, νοσείς σωματικά, νοσείς συναισθηματικά και το άγχος ξεκινάει από το έντερο και δημιουργείς μια καθημερινότητα η οποία έχει άγχος. Γι' αυτό είναι σημαντικό το έντερο να έχει μια καλή λειτουργία. Αν τρως ό,τι να είναι όλη μέρα, το έντερο δεν μπορεί να έχει μια καλή λειτουργία. Αν είσαι πάρα πολλά κιλά, παραδείγματος χάρη, το έντερο δυσλειτουργεί. Σ' αγαπάω, έντερό μου, είσαι υπέροχο, είσαι καταπληκτικό. Αποτοξίνωσε τώρα οτιδήποτε έχω ανάγκη να το αποβάλω από τη ζωή μου. Οπότε όλα αυτά είναι προγραμματισμός. Πώς μπορείς ουσιαστικά να διαμορφώσεις τη ζωή σου. Και τι είναι το εγκέφαλος, η καρδιά και το έντερο. Τι είναι, ενεργειακά κέντρα δεν είναι? Εξισορροπώ λοιπόν αυτά τα ενεργειακά κέντρα μέσα από τον διαλογισμό. Ανέβασα ένα διαλογισμό εχθές, ενεργοποίηση Merkaba. Μπορείτε να μπείτε να δείτε, δίνω περιγραφή πώς γίνεται ο διαλογισμός, αναλύω πώς γίνεται ο διαλογισμός. Είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε όλα δουλεύουν μέσα από τον προγραμματισμό που εσύ τοποθετείς καθημερινά. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Εσύ θα αποφασίσεις τι θέλεις να τοποθετήσεις. Ποιον προγραμματισμό θες να αλλάξεις? Τα οικονομικά μου. Αλλάζω τώρα, δημιουργώ τώρα ένα νέο προγραμματισμό για την οικονομική μου κατάσταση. Εδώ και τώρα. Και είμαι ευγνώμων. Ποια θέλω να είναι η οικονομική μου κατάσταση? Θέλω, ή μάλλον είμαι ευγνώμων και χαρούμενος που σήμερα κέρδισα 1000 ευρώ. 100 ευρώ. Το έκανα μια φορά και δεν δούλεψε. Μου λένε τα παιδιά δεν δουλεύει. Μου λένε αυτό που λες δεν ισχύει. Ωραία. Παρατηρήστε τη συναισθηματική σας κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μέσα από το συναίσθημά σας και μέσα από τις σκέψεις σας όλα αυτά τα χρόνια. Κάντε μια παρατήρηση. Κάντε έτσι μια δική σας εσωτερική εξερεύνηση. Και εκεί είναι οι αποδείξεις. Εκεί θα βρείτε όλες τις απαντήσεις. Τελείωσε. Μόνο εκεί, στη σκέψη σου, στο συναίσθημά σου και στα παραδείγματα τα οποία, στις αποδείξεις τις οποίες έχεις. Αυτές οι αποδείξεις είναι. Αυτό το οποίο έχεις δημιουργήσει εκεί έξω. Το έχεις δημιουργήσει όμως από εδώ μέσα. Το επίπεδο της ζωής σου είναι αυτό το οποίο έχεις δημιουργήσει μετά από τόσα χρόνια. Μέσα από τις δράσεις, το συναίσθημα και τις σκέψεις σου. Το σώμα σου. Είσαι καταπληκτικός δημιουργός και συνδημιουργείς μαζί με τον Θεό. Αποφάσισε πλέον να δημιουργείς συνειδητά οτιδήποτε και αν θέλεις στη ζωή σου. Εσύ δημιουργείς. Εσύ φτιάχνεις. Εμπιστεύσου την ίδια σου τη δύναμη, πιστέψου τον ίδιο στον εαυτό και να πιστεύεις σε σένα. Να πιστεύεις. Το συναίσθημά σου θα δεις ότι θα εκτινάξει ουσιαστικά την εσωτερική σου κατάσταση. Πώς θα αισθάνεσαι, πώς θα νιώθεις και αυτό το οποίο θα δημιουργείς. Πάμε να εργαστούμε πάνω στην επανασύνδεση, παιδιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζομαι μαζί κέρδισε 150.000 ευρώ στο λαχείο. Ελάτε να εργαστούμε στα τυχερά παιχνίδια. Προγραμματισμός για επανασύνδεση, για τυχερά παιχνίδια, για προσέλκυση ιδανικού συντρόφου, για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας, για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον εαυτό σας. Άγχος, κρίσεις, αν έχετε περάσει μια δύσκολη περίοδο, μπορώ να σας βοηθήσω να χαλαρώσετε. Έχω αποδείξεις από παιδιά, τα οποία τα βοηθάω. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τι άλλο έχουμε? Αυθονία, ευημερία, πόλια βάρους, διακοπή καπνίσματος, αθλητικές επιδόσεις, τα πάντα τα προγραμματίζουμε μέσα από τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου. Θα με βρείτε στο Facebook. George Condis. George Condis στο προσωπικό και στο επαγγελματικό. George Condis κάτω παύλα coach, στο Instagram, στο Threads και στο TikTok. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε. Για να κλείσετε τώρα το ραντεβού σας μαζί μου. Θα το βρείτε το email μου και το κινητό μου στην περιγραφή του βίντεο. Like. And subscribe στα βίντεο που ανεβάζω στα βίντεο. Τα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Ανεβάζω πολλά βίντεο σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις πλατφόρμες.
Πώς σας αγαπώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είμαστε.